Το άρθρο 95 του νόμου 4387 αναφέρεται στο συγκεκριμένο ζήτημα και η σχετική εγκύκλειος του ΕΦΚΑ είναι η 39 του 2017. Οι απαιτήσεις των φορέων παραγράφονται σε μία 20ετία, η οποία ξεκινάει από την πρώτη του επομένου έτους, εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή η υπηρεσία. Για παράδειγμα, το 2010 οι εισφορές που δεν καταβλήθηκαν δεν παραγράφονται από το 2011 μέχρι και το 2030. 20ετία λοιπόν μετά την παροχή της εργασίας. Τώρα, είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν βεβαιωθούν αυτές οι οφειλές στο ΚΕΑΟ, εκεί ξεκινάει και μια καινούργια 20ετία. Άρα, δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει πότε ακριβώς βεβαιώθηκαν. Mm-hmm. Διότι δεν παραγράφονται εύκολα, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Δεν ψάχνουμε, δεν ρωτάμε, δεν γνωρίζουμε. Μπορεί πολλές φορές όμως να είναι ήδη καταλογισμένες στο ΚΕΑΟ. Μπορεί κάποιος να μπει με κωδικούς στο ΚΕΑΟ, μπορεί να τον βοηθήσει κάποιος ειδικός, ο λογιστής του, ο νομικός του, και να δει ότι έχουν ήδη καταλογιστεί στο ΚΕΑΟ. Άρα αυτό που έχει στο μυαλό του, ότι είναι παλιές οι οφειλές μου, δεν τις οφείλω, έχουν παραγραφεί, δεν ισχύει, διότι όπως είπαμε από τη βεβαίωση ξεκινάει μια καινούργια παραγραφή. Επίσης, κάθε γνωστοποίηση, κάθε ατομική ειδοποίηση που θα έρθει στον ασφαλισμένο από το ΚΕΑΟ αποτελεί και διακοπή παραγραφής και έναρξη μιας καινούργιας 20ετίας. Τώρα για την πληρότητα της ύλης να πούμε ότι απέναντι στο δημόσιο είναι πενταετής η απέτηση, είναι πενταετής η παραγραφή. Επίσης να πούμε ότι εάν θέλουμε εμείς να ζητήσουμε και να υποβάλουμε μία καταγγελία, μία διαφωνία για χρόνο για τον οποίο δεν έχουμε ασφαλιστεί είτε καθόλου, είτε δεν έχουμε ασφαλιστεί σωστά για ένα κλάδο, μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε ένα έτος από την αποχώρηση από την εργασία μας και κατά αυτή την έννοια μπορούμε να ζητήσουμε και 20 χρόνια πίσω. Όμως αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Ο έλεγχος είναι πολύ δυσχερής. Πρέπει άμεσα να βλέπουμε ακριβώς τον κλάδο και τις ημέρες για τις οποίες ασφαλιζόμαστε. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα παίρνοντας τους λογαριασμούς ασφαλισμένων από τον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς τάξης. Έχουν πάνω κάποιους κωδικούς, κάποια πακέτα κάλυψης. Δεν τα γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος. Μπορεί όμως πράγματι να μπει, να ρωτήσει, να πάει και στον ΕΦΚΑ, να δει σε τι αντιστοιχούν αυτά τα πακέτα κάλυψης. Ποιος είναι ο κλάδος. Πολλές φορές συμβαίνει, έρχονται κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης, θεωρούν ότι έχουν ασφαλιστεί στα βαρέα. Δεν έχουν ερευνήσει ποτέ ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί και δεν γνωρίζουν ότι έχουν ασφαλιστεί στο μεικτό κλάδο και όχι στα βαρέα.